Είναι λοιπόν μια μεγάλη ομάδα και με πολλές τέλος πάντων συζητήσεις διαδικτυακές καταλήξαμε σε μια, όπως την ονομάσαμε, ολιστική διεπιστημονική προσέγγιση των υδάτων του νησιού, ξεκινώντας από την βροχή, τι έχουμε σε επιφανειακή απορροή, τι έχουμε σε κατήζηση στους υδροφόρους, πόσο αντλούμε από το νερό αυτό και πώς και πού αυτό εκφορτίζεται στη θάλασσα. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του ερευνητικού αφορά φυσικά την ΔΕΙΑΧ, που θα γίνει εγκατάσταση και πολλών μετρητών παροχής, ενέργειας, στάθμης και χημικών παραμέτρων. Αλλά ένα μεγάλο κομμάτι του ερευνητικού επεκτείνεται επίσης στον αγροτικό τομέα, όπου εκεί ευελπιστούμε ότι θα έχουμε και την συνεργασία των υπολείπων υπηρεσιών, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της κατανάλωσης νερού είναι και από τον αγροτικό τομέα. Να πω ότι όλη αυτή η πρόταση έχει κατατεθεί ήδη στο πρόγραμμα Πράιμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται στις αρχές Ιουνίου. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, ελπίζουμε σε μια θετική αξιολόγηση, αλλά σε κάθε περίπτωση γίνονται και παράλληλες άλλες προσπάθειες για άλλα ερευνητικά προγράμματα, LIFE και Horizon, μήπως πετύχουμε κάτι από εκεί για χρηματοδότηση. Να πω ότι έγινε μια επίσκεψη μιας μικρής ομάδας από το Πανεπιστήμιο της Αβινιόν και από το IFPEN στην Χίο τις προηγούμενες μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα. Κάναμε μία πρώτη επαφή ουσιαστικά με το νησί των ερευνητών αυτών. Είδαμε πάρα πολλές υδροληπτικές πηγές. Είδαμε υδρογεωλογικά τμήματα του νησιού. Και να πω ότι είναι πάρα πολύ θετική προς το νησί, καθότι έχει ιδιαίτερο υδρογεωλογικό ενδιαφέρον. Και παράλληλα βέβαια είδανε και την πολύ θετική ανταπόκριση της ΔΕΙΑΧ και την θέλησή μας να προχωρήσει ένα τέτοιο μεγάλο ερευνητικό. Κορονίδα της όλης προσπάθειας είναι το γεγονός ότι έχουν γίνει επαφές ήδη και με την UNESCO, η οποία, εφόσον προχωρήσει αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα, που είπαμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα προχωρήσει, ενδιαφέρεται να κάνει και ένα εργαστήριο, ας το πούμε, διάχυσης της πληροφορίας που θα αποκτηθεί, γιατί ενδιαφέρεται πάρα πολύ για αυτό το αντικείμενο της διαχείρισης των υδάτων στην Ανατολική Μεσόγειο. Ως ΔΕΙΑΧ έχουμε μία πολυδιάστατη πολιτική και στο πλαίσιο αυτό μέσα προσπαθούμε ως Διοικητικό Συμβούλιο να εξεύρουμε χρηματοδοτήσεις από προγράμματα ελληνικά και από ευρωπαϊκά προγράμματα. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή την περίοδο η ΔΕΙΑΧ εκτελεί έργα ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ και υπολείπονται άλλα 10 εκατομμύρια τα οποία τα διεκδικούμε την ένταξή τους μέσα από προγράμματα τα οποία τρέχουν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το οποίο θα σας μιλήσει αναλυτικά ο Διευθυντής της ΔΕΙΑΧ, ο κύριος Πέτρος Καλογεράκης, ο οποίος το σήκωσε όλο στις πλάτες του μέχρι τη συγκεκριμένη περίοδο και προσδοκούμε ότι η πρόταση η οποία αυτή θα σας αναλύσει και θα κατατεθεί να τύχει τη ένταξή της στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Θα υπάρχουν νέα δεδομένα πλέον για τη ΔΕΙΑΧ και ο στόχος όλων είναι να αξιοποιηθεί το υδάτινο δυναμικό και το επιφανειακό και το υπόγειο. Σίγουρα είναι μια πάρα πολύ σπουδαία δουλειά. Θα μπει Χίος στο χάρτη τον ευρωπαϊκό και θα ερευνηθεί από τις επιστημονικές αυτές ομάδες. Σίγουρα είναι κάτι καλό για το νησί μας.